Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μέρα του Φοιτητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στη σημερινή συζήτηση θέλουμε να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα των φοιτητικών εκλογών που στιγματίστηκαν από την νίκη της Πανσπαστικής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε για την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. Για να βάλουμε εμπόδια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στο νέο νομοπλαίσιο και να ανοίξουμε συνολικά το δρόμο για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών μας. Για όλα αυτά, θα συζητήσουμε με την Αφροδίτη Κτενά, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και μέλος του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και με τον Κώστα Θεοδωρόπουλο, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Δίνουμε το λόγο στην Αφροδίτη Κτενά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για το φεστιβάλ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καθώς προετοιμαζόμουν για αυτήν εδώ τη συζήτηση, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό που πραγματικά προβληματίζει σήμερα τους φοιτητές, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα του σημερινού πανεπιστημίου, πώς απαντά ο νόμος, ο νέος νόμος πλαίσιο σε αυτά και ποια τελικά είναι η δικιά μας η απάντηση. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι φτάσατε ως εδώ με πολύ κόπο, ξεπερνώντας πολλά εμπόδια, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τα εμπόδια που μπαίνουν από τους ίδιους τους ταξικούς φραγμούς της εκπαίδευσης, από τον νηπιαγωγείο ακόμα, που χρειάζεται να παλέψετε με λειψή γνώση στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Είναι μεγάλο το κατόρθωμα ότι φτάσατε να γίνετε φοιτητές, μεγάλη επιτυχία. Και το κάνατε μόνοι σας, με μόνο στήριγμα την οικογένειά σας, η οποία ελπίζει οι κόποι μιας ζωής να βρουν δικαίωση στη βελτίωση της δικής σας. Και αυτή η βελτίωση ξεκινάει, ελπίζετε ότι ξεκινάει, από τις σπουδές σας. Και έτσι πρέπει. Γιατί οι σπουδές δεν είναι παρένθεση στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για την ενηλικίωσή του και την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Και μπορεί αυτό, ξέρετε, να μην ισχύει τόσο πολύ για γόνους ισχυρών όσων κρατούν τις ζωές μας στα χέρια τους, οι οποίοι μπορεί και ποτέ να μην χρειαστεί να δουλέψουν για το κοινωνικό σύνολο και να το κάνουν θα είναι εις βάρος του, αλλά ισχύει σίγουρα για τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα. Γιατί σπουδάζετε όχι μόνο γιατί αγαπάτε το ένα ή το άλλο αντικείμενο, όχι μόνο για να γευτείτε την ανεμελιά της φοιτητικής ζωής παρέα με τους συνομιλίκους σας, αλλά και για να σταθείτε στα πόδια σας σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να αναπτυχθείτε μέσα από την εργασία σας αύριο, γιατί αυτή ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Όταν βρίσκει τη θέση του μέσα στην κοινωνία, όταν νιώθει ότι είναι απαραίτητος στους συνανθρώπους του με τα ταλέντα του, τις γνώσεις του, τις ιδιοτροπίες του, τις ιδιαιτερότητές του, για να αισθανθείτε πραγματικά δυνατοί και ελεύθεροι, όχι αυτόνομα ως μονάδα ο καθένας, όπως σας λένε ότι πρέπει να φέρεστε επιδιώκοντας το στενά ατομικό όφελος εις βάρος των διπλανών σας, σαν μονομάχη στην αρένα, αλλά δυνατή και ελεύθερη, σαν αρμονικό μέρος του συνόλου και στην υπηρεσία του συνόλου. Αισθάνατε άραγε σήμερα έτσι ένας άνθρωπος, και αν όχι γιατί, τι φταίει, τι είναι αυτό που σας γεμίζει αγωνία και αγανάκτηση, τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά και αισιοδοξία. Από την πρώτη μέρα που μπήκατε στο πανεπιστήμιο, είδατε αυτούς τους ναούς της γνώσης να τρεκλίζουν κάτω από το βάρος των συσσωρευμένων προβλημάτων χρόνων. Αίθουσες που δεν χωρούσαν, δεν σας χωρούσαν, ακατάλληλες, χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό, προβλήματα στα εργαστήρια, χωρίς επαρκείς θέσεις, χωρίς κατάλληλα όργανα, με αναλώσιμα που δεν έβγαζαν ούτε το εξάμηνο. Προβλήματα με το δίκτυο, με τη θέρμανση, με υγρασία, προβλήματα με τη στέγαση, οι εστίες να μην φτάνουν, και όσοι είχαν δωμάτιο σε εστία να είναι σε άθλια κατάσταση, η ποιότητα της σύντησης, ανέκδοτο, που δεν αντέχει στη σύγκριση με αυτά τα πρότυπα που προβάλλουν από την τηλεόραση για την υγιεινή διατροφή, για να μας πείσουν ότι και αυτό και η σωστή διατροφή είναι δική μας ατοπική υπόθεση. Αν θελήσουμε, θα τραφούμε σωστά. Χωρίς υποδομές και στελέχωση για άθληση. Εδώ έμαθα ότι είναι γήπεδο. Γιατί είναι ατομική μας ευθύνη και η καλή φυσική κατάσταση. Για να μην αναφερθώ καν στην υγειονομική φροντίδα, που είναι μεγάλη πληγή για όλους μας, είτε στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, στη δημιουργική απασχόληση, στην δημιουργική έκφραση που έχουν ανάγκη, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Και φυσικά, να πρέπει να βάζετε το χέρι στην τσέπη για οτιδήποτε
από αυτά μπορεί να σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα, λίγο πιο ανθρώπινα. Η δε μεταπτυχιακή πάλι, πλην μερικών τυχερών εκατοντάδων και πολλούς ίσως λέω, πρέπει να πληρώνεται και για τις σπουδές. Ενώ παράλληλα μπορεί και να δουλεύετε εξοντοτικά ωράρια, να δουλεύετε βάρδια. Και γιατί το κάνετε? Γιατί ακούτε, νιώθετε, φοβάστε ότι το πτυχίο δεν αρκεί για να βρεις δουλειά. Το ξαναλέω, το πτυχίο δεν αρκεί για να βρεις δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και το θεωρούμε δεδομένο πλέον. Και είναι, αυτό είναι πρόβλημα. Και κάνετε ένα μεταπτυχιακό ή και δύο για να μάθετε κάτι παραπάνω από αυτά που σας δίδαξαν προπτυχιακά ή για να μάθετε κάτι άλλο, άσχετο καμιά φορά, για να αποκτήσετε αυτό που νομίζετε ένα πιο ελκυστικό προφίλ. Και το ερώτημα είναι, για ποιον θα είναι πιο ελκυστικό το προφίλ? Ελκυστικό από ποιον? Πώς απαντά σε αυτές τις αγωνίες το νομοσχέδιο? Λοιπόν, δεν λέει πολλά. Και όσα λέει είναι φαρμάκι. Λέει ότι καταργούνται οι φοιτητικές λέσχες και εντάσσονται στα πανεπιστήμια με τους ήδη ελληματικούς προϋπολογισμούς. Βάζει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των βιβλιοθηκών, που έτσι κι αλλιώς έχουν τα χάλια τους. Και κατά τα άλλα, τους πήρε και ο πόνος για τη βιβλιοθήκη στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα έγινε πλασιέ των ΣΔΙΔ για φοιτητικές εστίες. Λέει, δηλαδή, πρέπει να κονομάνε και από τις εστίες εργολάβοι. Και το επιχείρημά του είναι ότι πληρώνεται που πληρώνεται πανάκριβα ενίκεια, ας πληρώνεται κάτι λιγότερο σε εστίες. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι θα πληρώνεται. Άρα το ζήτημα είναι πόσο θα πληρώνετε. Αλήθεια, το έχετε εμπεδώσει? Το θεωρείτε δεδομένο και απαραίτητο σήμερα να πληρώνουμε για τα πάντα? Αλλά δεν είναι όμως ούτε αυτό μόνο που σας ταλαιπωρεί. Γιατί ακόμα και αν όλα αυτά διορθωθούν με ένα μαγικό τρόπο, με ένα μαγικό ραβδί, και έχετε εξαιρετικά κτίρια, εξαιρετικές υποδομές, ωραία δωμάτια που να κάνουν την περίοδο των σπουδών να μοιάζει με ταξίδι διαρκείας με τους φίλους σας, πάλι κάτι θα σας έλειπε και κάτι σας λείπει. Θα αποζητούσατε, όπως και τώρα, το ενδιαφέρον σε αυτό που ζείτε, σε αυτό που μαθαίνετε. Θα αναρωτιόσασταν, όπως αναρωτιέστε, γιατί μαθαίνω το Α ή το Β, γιατί βαριέμαι, γιατί δεν έχω κέφι να ζοριστώ να μάθω κάτι δύσκολο, γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τα μαθήματα με τη ζωή μου και με τα όνειρά μου. Βλέπετε, κανένα ταξίδι, όσο όμορφο και άνετο κι αν είναι, δεν αντέχεται χωρίς περιεχόμενο και χωρίς προορισμό. Ταλαιπωρήστε, φαντάζομαι, από καθηγητές που δεν επαρκούν για όλα τα μαθήματα, κουρασμένους από πολλές ώρες μάθημα, αφηρημένους ή αδιάφορους, γιατί πιέζονται να τρέξουν ερευνητικά προγράμματα, για να προχωρήσει η ερευνητική τους δουλειά ή για να χρηματοδοτήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, για να μπορέσουν να εξελιχθούν ακαδημαϊκά, αφού η επιστημοσύνη μετριέται με το πόσα φέρνουν στο πανεπιστήμιο. Χρειάζεται να αλλάξετε δηλώσεις μαθημάτων στη μέση των σπουδών, γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Πώς απαντά σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα το νομοσχέδιο? Εδώ έχει πράγματι να πει πολλά, τα οποία δεν καταπίνονται εύκολα. Και γι' αυτό σας τα πλασάρουν με ωραίο περιτύλιγμα. Σας λένε ότι έτσι θα γίνουν πιο ελκυστικά τα προγράμματα σπουδών, θα ευθυγραμμιστούν με τις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, ό,τι είναι ευρωπαϊκό θεωρείται εκ προημίου αξιωματικά καλύτερο και ανώτερο. Μην το πιάσουμε αυτό τώρα. Τι προβλέπει λοιπόν? Προβλέπει γενίκευση της τηλεκπαίδευσης. Η πρόβα general επί πανδημίας πήγε καλά. Τώρα θεσμοθετείται και μάλιστα χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις έκτακτες που το μάθημα δεν είναι δυνατόν να γίνει με φυσική παρουσία. Και εδώ δεν εννοεί μόνο θεομηνίες, ας πούμε. Απελευθερώνει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Θεσμοθετεί επαγγελματικά μεταπτυχιακά, δηλαδή κατ' εντολή επιχειρήσεων. Φροντίζει ώστε οι καθηγητές σας να έχουν ακόμα λιγότερο χρόνο για μάθημα. Γιατί θα πρέπει επιπλέον να ρίξουν όλες τους δυνάμεις τώρα στην παραγωγή καινοτομίας, δηλαδή στην εμπορευματοποίηση της ερευνητικής παραγωγής. Θα πρέπει να νοιάζονται κυρίως για τα ερευνητικά εργαστήρια, που σημαίνει, γιατί αυτά παράγουν κέρδη, που σημαίνει τα εκπαιδευτικά που έχουν μόνο έξοδα θα μαραζώνουν. Θα πρέπει να γίνουν, αν δεν είναι ήδη, καλοί επιχειρηματίες και μάνατζερ που θα βρίσκουν χρηματοδότηση, θα τρέχουν έργα, θα διοικούν ερευνητές και διδάσκοντες που θα καθοδηγούν. Και αυτοί οι διδάσκοντες, οι οποίοι πότε θα έχουν σύμβαση, πότε όχι, πότε θα δουλεύουν σε συνθήκες ανασφάλειας και ανέχειας, ανταγωνιζόμενοι ένας τον άλλο, θα αλλάζουν μαθήματα, τμήματα, σχολές, πανεπιστήμια, ανάλογα με το πού θα τους προσλαμβάνουν. Υπάρχει πλούσια και ενδιαφέρουσα εμπειρία από την Αγγλία για αυτό το θέμα που είναι μπροστά στις καλές πρακτικές. Ξέρετε, το νομοσχέδιο προβλέπει 10 ευέλικτες σχέσεις εργασίας. 10 κατηγορίες διδασκόντων, εκτός από ΔΕ, ΠΕΔΗ, ΠΕΕ, ΠΕΤΕΠ και όλα αυτά.
Και εσείς μέσα σε όλα αυτά θα αναρωτιέστε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε με ένα καθηγητή σας χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς ενοχή, να τους πείτε τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει, τι σας αρέσει, τι θα θέλατε, να ζητήσετε τη συμβουλή και καθοδήγηση και να ξέρετε ότι θα μπορεί να σας την προσφέρει και δεν θα σκέφτεται ότι του χρόνου δεν ξέρει που θα δουλεύει, ότι του χρόνου δεν ξέρει που θα κάνει το μάθημα ή τι νόημα έχει αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι γνώσεις σας λείψουν θα τις πάρετε σε κάποιο μεταπτυχιακό ή σε κάποια επανακατάρτιση αργότερα, αν τα πάρετε, αν τα μάθετε. Τι άλλο προβλέπει το νομοσχέδιο για την ποιότητα και το περιεχόμενο των σπουδών σας? Μόνιμο μηχανισμό συγχωνεύσεων και καταργήσεων μέσω της ΕΘΑΕ. Με το μηχανισμό της επιστοποίησης και της αξιολόγησης διαμορφώνεται ένας ρευστός ακαδημαϊκός χάρτης. Ρευστός σε μια εποχή ρευστότητας όπως η σημερινή. Αν υπάρχουν ανάμεσά μας φοιτητές που προέρχονται από τμήματα που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν, ξέρουν τι εννοώ. Βέβαια, αυτό που σας πουλάνε πραγματικά σαν εξυγχρονισμό και ελκυστικό δεν είναι αυτά. Πατάει ακριβώς εκεί που πονάτε, στο περιεχόμενο, στη σύνδεση με τη ζωή και τα όνειρά σας που λέγαμε. Λέει ότι θα αποκτήσετε ευελιξία να διαλέγετε μόνοι σας τα μαθήματα που σας αρέσουν. Να φτιάχνετε το δικό σας ατομικό προφίλ, επιλέγοντας μαθήματα ακόμα και από άλλα τμήματα, από άλλα πανεπιστήμια, το εσωτερικό Εράσμους το λεγόμενο. Και μάλιστα κάποια μπορεί και να αντικαθιστούν μαθήματα του προγράμματος σπουδών στο οποίο είστε. Ωραίο ακούγεται. Σαν περίπατο στη γνώση. Αν πάλι αυτά τα μαθήματα δεν αναγνωρίζονται από τους πιο σκληροπυρηνικούς καθηγητές, θα κάνετε λίγο παραπάνω χρόνο να αποφοιτήσετε. Αλλά τι πειράζει, αφού κάνετε αυτό που σας αρέσει. Επίσης, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι το πτυχίο δεν φτάνει για να βρεις δουλειά, όπως λέγαμε, όπως θεωρείται και δεδομένο ότι θα πληρώνεις για τα πάντα, θα μπορείς να πάρεις πάνω από ένα πτυχίο, αν θες. Με ένα χρόνο θα παίρνεις minor. Με δύο θα παίρνεις διπλό. Και αν το πανεπιστήμιο σας δεν δίνει όλα τα μαθήματα που πρέπει και τα βρίσκετε αυτά τα μαθήματα σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, τότε μπορείτε να πάρετε και κοινό πτυχίο. Δηλαδή, αυτό που ακούμε για τη σύμπραξη Μετσοβίου Κολομπία είναι η βιτρίνα. Δεν θα είναι όλα τα joint degrees αυτού του επίπεδου συνεργασίας. Και ακόμα όλα αυτά που σας λέω για τον πρώτο κύκλο. Δεν έχω πιάσει ούτε με τα πτυχιακά, ούτε θα πιάσω, ούτε για πιστοποιητικά διαβίου μάθησης ή για διδακτορικά. Αλήθεια, μια ερώτηση. Πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά όταν καλά-καλά δεν λειτουργούν σωστά τα εφιστάμενα προγράμματα σπουδών? Ποιος θα πληρώσει το κόστος των σπουδών, το ίδιο το κόστος των σπουδών? Ποιος φοιτητής θα τα αντέξει τον παραπάνω όλων αυτών των ευέλικτων διαδρομών, όταν σήμερα γκομαχάτε να τα βγάλετε πέρα οικονομικά με το ένα πτυχίο? Και πέρα από αυτό, ας πούμε ότι τα λεφτά υπάρχουν. Δεν είναι πρόβλημα. Και το θέμα είναι όλα αυτά πώς απαντάνε στην αναζήτηση του νέου ανθρώπου για νόημα στη ζωή του. Πώς τον βοηθά να συναντηθεί η πραγματικότητα με τα όνειρά του? Με δοκιμή και λάθος? Με το να βολοδέρνει από πρόγραμμα σπουδών σε πρόγραμμα σπουδών πως κάτι του κάνει κλικ? Το άλλο μεγάλο ερώτημα που νομίζω βασανίζει όλες και όλους που θέλουν να εργαστούν και να ζήσουν από τη δουλειά τους είναι τι δουλειά θα κάνω με αυτό το πτυχίο και με τι όρους θα την κάνω. Μας λένε ότι η παθογένεια του ελληνικού πανεπιστημίου είναι η αναντιστοιχεία δεξιοτήτων, η κουλτούρα που έχει κτλ. Βέβαια, αυτό που δεν λένε είναι ότι θεωρούν παθογένεια το ότι έχετε άποψη και φωνή να τη διαδηλώνετε, είσαστε νέα παιδιά που πραγματικά βράζει το αίμα τους με δύναμη και δυνατότητες και δεν μπορείτε να συμβαστείτε με τη χαμοζωή που σας τάζουν. Αυτή είναι η παθογένεια που τους ενοχλεί. Αλλά τους ενοχλεί και η αναντιστοιχεία δεξιοτήτων και η κουλτούρα. Αλλά πείτε μου, 20 χρόνια τώρα, 20 χρόνια περνάνε νομοσχέδια. 23 χρόνια πριν διατυπώθηκαν αυτές οι αρχές στην Μπολόνια, στη διακήρυξη της Μπολόνια. 12 χρόνια έχουν περάσει από τη διακήρυξη της Λισαβόνας. 4 νόμοι πλαίσια έχουν ψηφιστεί από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Πώς απάντησαν όλοι αυτοί οι νόμοι στο πρόβλημα αυτό? Αντιμετωπίστηκε ή εκτοξεύθηκε η ανεργία? Μήπως αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη παθογένεια από όλες στο σημερινό πανεπιστήμιο? Το ότι δεν απαντά στις αγωνίες της νέας γενιάς για το μέλλον της. Είναι το χάσμα δεξιοτήτων το πρόβλημα? Υπάρχουν στα αλήθεια δουλειές για όλους, απλά δεν έχουν τα προσόντα? Και αν είναι το χάσμα δεξιοτήτων το πρόβλημα, πώς λύνεται? Είναι ποτέ δυνατόν τα προγράμματα σπουδών να παρακολουθούν τα σλάλομ της επιχειρηματικής λειτουργίας που δημιουργούν και απαξιώνουν θέσεις εργασίας στο φτερό ανάλογα με τις ανάγκες της κερδοφορίας? Και εδώ έρχονται και κουμπώνουν όλα. Ευέλικτες μαθησιακές περιπλανήσεις για ευέλικτες εργασιακές περιπλανήσεις. Με ατομική ευθύνη και ατομικό κόστος.
Γιατί στόχος είναι η παροχή ευελιξίας για διαμόρφωση ατομικού προφίλ με στόχο τον αυριανό εργαζόμενο, που με ατομική ευθύνη του θα επιλέγει τι θα μάθει, με ατομική ευθύνη του θα εναλλάσσει διαστήματα ανεργίας με κατάρτιση και απασχόληση. Και με ατομική διαπραγμάτευση θα πουλάει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του στον κάθε επιχειρηματία και θα ανταγωνίζεται τους ομοίους του για ένα μεροκάματο αντί να ενώνεται μαζί τους ενάντια στους εκμεταλλευτές τους. Εκεί οδηγεί η υπονόμευση του ενιαίου επιστημονικού χαρακτήρα των σπουδών, η υποβάθμιση του πτυχίου, η απόσπαση του πτυχίου από το επάγγελμα, όπως λέμε, και η κατηγοριοποίηση των αποφύτων. Και φυσικά δεν είναι λύση τα τριετή με την εξάμηνη πρακτική που ιδρύονται με τον νόμο αυτό, που θα είναι κατά παραγγελία βιομηχανιών και επιμελητηρίων και θα τροφοδοτούν την αγορά με φτηνό εργατικό δυναμικό όσο αυτή τα χρειάζεται. Υπάρχει πείρα σχετική από την πρακτική άσκηση των πρώην ΤΕΗ. Ρωτήστε τους πόσο εύκολα βρίσκουν δουλειά μετά και με τι έχουν έρθει αντιμέτωποι στην πρακτική. Και αυτός ο νόμος θα αποτύχει όπως και οι άλλοι. Γιατί το θέμα δεν είναι θεσμικό, είναι συστημικό. Η ανεργία είναι σύμφωνη με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Είναι επιζήμια και απαραίτητη ταυτόχρονα. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Χρηματοδότηση όλων αυτών. Από πού θα αντλεί πόρους αυτό το νέο πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν, που λένε των νέων οριζόντων. Εδώ λοιπόν εξηγούν. Όλα θα αγοράζονται και θα πολλούνται. Θα υπάρχει εμπόριο σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Δημιουργούνται πολλές κατηγορίες προγράμματων σπουδών, όχι μόνο αυτά που οδηγούν σε κάποια πτυχία, αλλά έχουμε θερινά, παραρτήματα εξωτερικού, ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, ταμείο αξιοποίησης περιουσίας για την άειλη και υλική περιουσία των ιδρυμάτων. Εκεί πάνε και οι βιβλιοθήκες. Και ΕΛΚΕ, η ναυαρχίδα της επιχειρηματικής λειτουργίας, όπου περνάνε όλα τα ερευνητικά προγράμματα. Στην ΔΕ έρευνα προβλέπονται ίδρυση spin-off εταιριών, startup εταιριών, βιομηχανικά διδακτορικά κατά παραγγελία εταιριών. Με όλους τους τρόπους θα πρέπει ένα πανεπιστήμιο να βρίσκει έσοδα για να στηρίξει όσα από τα ωραία παραπάνω παρουσιάσαμε. Αυτός ο νόμος δεν πρέπει ούτε καν να μπει σε συζήτηση. Δεν πρέπει να κατατεθεί. Όχι μόνο γιατί είναι καταδικασμένος να αποτύχει όπως και άλλοι, αλλά γιατί θα αφήσει και αυτό συντρίμια πίσω του όπως και άλλοι. Χειρότερη ποιότητα σπουδών, χειρότερες υποδομές, δίδακτρα και μεταφορά του κόστους λειτουργίας σε εμάς, απομάκρυνση κι άλλο από τις ανάγκες μας, έρευνα για όφελος των λίγων και φυσικά καταστολή. Όχι μόνο, ξέρετε, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και τα πειθαρχικά φοιτητών και ΔΕΠ. Ο νόμος έχει και αλλαγή στο πειθαρχικό πλαίσιο των ΔΕΠ. Ακόμα και για τις ρυθμίσεις για τα εκλεκτορικά, δηλαδή το πώς θα εκλέγονται καινούργια ΔΕΠ. Όλα αυτά φτιάχνουν ένα πλαίσιο καταστολής που λέει ιδεολογική ευθυγράμμιση με τους στόχους της αστικής τάξης. Για να καταλάβουμε ότι η πανεπιστήμια που στείνεται τις τελευταίες δεκαετίες, ας το σκεφτούμε σαν ένα εργοστάσιο που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τη διανοητική εργασία ανθρώπων που επιτελούν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Παράγεται νέα γνώση, αποτελέσματα ερευνητικά δηλαδή, και ειδικευμένους εργαζόμενους, τους αποφύτους, που θα στελεχώσουν την οικονομία. Και βέβαια υπάρχουν και υλικές υποδομές, εργαλεία για αυτές τις εργασίες κτλ. Στον καπιταλισμό, το εργοστάσιο αυτό εργάζεται για την οικονομία του καπιταλισμού. Όλοι προσεγγίζονται με όρους εμπορικού προϊόντος, εξάλλου το λένε και με ευθέως, αναφέρονται ξεκάθαρα σε εκπαιδευτικό προϊόν, ερευνητικό προϊόν. Εμπορεύματα είναι. Έχει κόστος. Έχει ανταλλακτική αξία και πρέπει και να αποφέρει κέρδος. Οι ιδιοκτήτες αυτού του εργοστασίου τώρα, μόνο κατ' όνομα είμαστε εμείς και ας λέγεται δημόσιο. Εμείς πληρώνουμε για τη λειτουργία του είτε έμεσα είτε άμεσα. Αλλά το εργοστάσιο δεν δουλεύει για μας. Μόνο από σπόνταν τύχη. Δεν είναι ειλικρινής ή είναι αφελής. Όσοι λένε το πανεπιστήμιο πριν 10-20 χρόνια λειτουργούσε για το λαό και τώρα μας το παίρνουν. Οι ράγες πάνω στο οποίο θα κυλήσει το Πανεπιστήμιο των Νέων Οριζόντων έχουν στρωθεί από καιρό. Ο νέος νόμος επιχειρεί αναβάθμιση της αυτομηχανής του τρένου, αναδιάρθρωση των βαγονιών και αλλαγή ή επανεκπαίδευση του μηχανοδηγού. Θα δείξει τώρα, ενώ με τη διοίκηση που θα κάτσει. Το επιβεβαιώνει, ξέρετε, τώρα πρόσφατα το Μάιο, ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή ένα ψήφισμα που λέει σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης ως το 2025.
με υπότιτλο «Μικροδιαπιστευτήρια, ατομική λογαριασμή μάθησης και μάθηση με στόχο ένα βιώσιμο περιβάλλον». Ψηφίστηκε πρόθυμα από σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι ο μετασχηματισμός των ιδρυμάτων τριτροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς περισσότερο επιχειρηματικού χαρακτήρα. Εδώ θέλω να θυμίσω μια ρίση του Μπρέχτ που μου αρέσει, που όποτε την ακούω σκέφτομαι ακριβώς τι πάνε να κάνουν στο πανεπιστήμιο. Λέει ο Μπρέχτ, θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσεύχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας. Όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Αυτό ήταν το Μπρέχτ, έτσι. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Οι κρίσεις διαδέχονται μία την άλλη και πιέζονται. Είναι πιεστική η ανάγκη για χαλκό. Και συνοστίζονται όλοι για να ακούσουν τα χάλκινα. Αλλά εμείς αναζητούμε τη μουσική. Ποια είναι λοιπόν τα ζητούμενα στον 21ο αιώνα και πώς τα διεκδικούμε? Στον καπιταλισμό ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων. Η οικονομία αναπτύσσεται με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων του συσσωρευμένου πλούτου που προέρχεται από την εργασία των πολλών. Έτσι, η εκπαίδευση μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο προσβάσιμη στις μάζες, ανάλογα με τις ανάγκες για εργατικό δυναμικό, που όμως αυξομειώνονται μαζί με το κορδιόν των κύκλων της καπιταλιστικής οικονομίας. Αντίθετα, σε μια κοινωνία με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό, με εργατικό λαϊκό έλεγχο, δηλαδή με τον πλούτο στα χέρια αυτών που τον παράγουν, η δομή και οργάνωση των σπουδών, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης και της έρευνας, συνδέεται αμφίδρομα με τις ανάγκες της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, δηλαδή τις υπηρετεί και τις συνδιαμορφώνει. Και εκεί, σε αυτό το μεγάλο έργο, κανείς δεν περισσεύει. Τι προτείνει λοιπόν το κόμμα μας? Προτείνει ενιαία ανώτατη δημόσια εκπαίδευση και κάθε μία από αυτές τις τέσσερις λέξεις έχει ειδική βαρύτητα και νόημα. Χοντρικά σημαίνει το εργοστάσιο που έλεγα πριν θα είναι πραγματικά δικό μας, από εμάς και για εμάς. Στην πρότασή μας, το Πανεπιστήμιο θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση. Ενιαία. Ανεπιστημονικό αντικείμενο. Θα είναι πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, που θα στηρίζει τις νέες και τους νέους στις σπουδές τους χωρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη του οικογένεια. Θα είναι πλήρως τελεχωμένο, με μόνιμο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό. Θα στηρίζει τις ανάγκες και θα υπηρετεί τις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Με δωρεάν σύντηση και στέγαση για όλους τους φοιτητές, με κάλυψη όλων των οικονομικών αναγκών για τις σπουδές. Με επιστημονική διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, που θα περιλαμβάνει τη σφαιρική και μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου. Με πρακτική άσκηση, πολύ σημαντικό, για τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Και φυσικά, το πτυχίο θα περιέχει όλη την απαραίτητη γνώση, θα αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα και θα υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας. Και με διδακτορικές σπουδές, διαμορφωμένες αποκλειστικά για την ανάγκη της ανάπτυξης της επιστημονικής ερευνητικής ικανότητας, όχι ως αγορά προσόντων και τίτλων. Η έρευνα θα είναι στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την πραγματική σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας για ένα πανεπιστήμιο που θα είναι πραγματικά εξωστρεφές και όχι σαν αυτό που λένε σήμερα. Και θα πείτε, πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά? Γιατί θα έχουμε στα χέρια μας τον πλούτο που παράγουμε. Έγινε ήδη μια φορά. Θα ξαναγίνει. Και αυτή τη φορά χωρίς πισωγυρίσματα. Έχουμε γνώση και εμπειρία. Έχουμε τόλμη. Έχουμε πρόγραμμα και όραμα. Σήμερα διεκδικούμε. Ούτε σκέψη για κατάθεση εφαρμογή του νέου νόμου. Όλη απαραίτητη γνώση στο πτυχίο. Σύγχρονα συνεκτικά προγράμματα σπουδών στη βάση των εξελίξεων και όχι των ανταγωνισμών της αγοράς. Συνεχή επιμόρφωση των επιστημόνων μέσα στα ΕΕ που δεν αμφισβητεί αλλά ενισχύει τις προπτυχιακές σπουδές. Συγκρουόμαστε με όλες τις πλευρές επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Αντιστεκόμαστε στα σχέδια για καταστολή σε όλα τα επίπεδα. Αντιστεκόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο φρούριο, εχθρικό προς την κοινωνία. Ζητάμε κατάργηση όλων των νόμων που φέρνουν τις εργασιακές σχέσεις στο μεσαίωνα. Διατυπώνουμε αιτήματα και στόχους πάλης που δίνουν απάντηση στα ερωτήματα ποιος, πώς και τι σπουδάζει, αλλά και για ποιον. Σπέρνουμε το σπόρο της αμφισβήτησης για το τι είναι πραγματικά νέο, σύγχρονο και ρεαλιστικό και τι είναι παλιό και ξεπερασμένο. Οι κομμουνίστες και οι κομμουνιστές επιμένουμε.
Παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία στο ύψος των ονείρων και των ανθρώπων. Για να γίνει η επιστήμη καθημερινή ασχολία των ανθρώπων. Εκεί θα βρίσκει νόημα ο σκοπός της επιστήμης, που είναι να συμβάλλει στο ξαλάβρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης από το μούχθο και τον σκοταδισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε τώρα τον λόγο στον Κώστα Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα, σε αυτόν εδώ το χώρο, στο Φεστιβάλ της Οργάνωσης Σπουδάζουσας και των Τομεακών Οργανώσεων ΠΑΔΑ ΑΣΠΕΤΕ της ΚΝΕ, βρισκόμαστε ξανά εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που δώσαμε ενωμένη τη μεγάλη μάχη για να δημορφώσουμε το ιστορικό αποτέλεσμα της πρωτιάς της πασπουδαστικής κίνησης συνεργασίας με το γκρέμισμα της Δάφνου του Φουκού μετά από 36 χρόνια. Ένα πραγματικό μήνυμα αγώνα και ελπίδας που γέμισε αισιοδοξία και χαρά χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, όσους έκαναν το βήμα να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής, αλλά και αρκετούς που δεν το έκαναν, χάρηκαν όμως με το αποτέλεσμα, έδωσε δύναμη και ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών, που στο αποτέλεσμα βλέπουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τη μεγαλύτερη κάλπη της νεολαίας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη λοιπόν. Έγινε όμως πράξη κάτω από την καθοριστική παρέμβαση των μελών και φίλων της ΚΝΕ, των φοιτητών και των φοιτητριών, ειδικά από τα τρία πρώτα έτη, που συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής σε όλη τη χώρα. Ήδη από τις πρώτες μέρες, μετά τις εκλογές, ανάμεσα στα μηνύματα χαράς και ενθουσιασμού, έρχονταν και φυσιολογικό είναι το εξής ερώτημα. Πώς τα καταφέρατε, πώς μέσα σε τόσες δυσκολίες είχαμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Για εμάς είναι καθαρό. Οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στο αποτέλεσμα των φετινών φοιτητικών εκλογών δεν διαμορφώθηκαν μόνο ή κυρίως μέσα στους τελευταίους μήνες. Η ΚΝΕ, μέσα σε πρωτόγνωρες εξελίξεις με τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά σχεδόν δύο χρόνια, κατάφερε παρά τις δυσκολίες να συνεχίσει να ράγει και να παρεμβαίνει. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αξιοποίηση της ιστορικής πείρας και τη στήριξη του κόσματός μας. Απέναντι στον κινησμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που έφτασε σε σημείο να στοχοποιεί την νεολαία ακόμα και τους θανάτους της πανδημίας, απέναντι στο βάζουμε πλάτη και το θα λαγοριαστούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ για να μην διαραγεί η περιβόητη κοινωνική συνοχή, εμείς δράσαμε με οργανωμένη απειθαρχία απέναντι στον ορατό εχθρό. Το σύστημα, δηλαδή, που δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Δυναμώσαμε την πάλη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για ανακούφιση από τα βάρη των εργατικών λαϊκών οικογενειών λόγω της ακρίβειας. Καταφέραμε να προστατήσουμε στους αγώνες, μέσα και έξω από τα αμφιθέατρα, γιατί δεν συμμορφωθήκαμε στις υποδείξεις των αντοχών του συστήματος. Της λογικής του κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Απέναντι στους ανέμους καταστολής που έσπηρε η κυβέρνηση, θέρισε υψωμένες γροθιές και χαμόγελο αισιοδοξίας, όπως επιβεβαίωσαν οι κινητοποίησεις του ΚΚΕ στις 17 Νοέμβρη του 2020, ή τα υψωμένα γαρίφαλα στην πλατεία Συντάγματος την Πρωτομαγιά του 2020. Τα μέλη της ΚΝΕ δεν αναστήλαμε τη δράση μας ούτε λεπτό. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, δώσαμε μάχη για να κρατηθεί ψηλά η σημαία της διεκδίκησης, να πρωτοστατήσουμε στην ενημέρωση, στην οργάνωση του αγώνα, να μείνουν ζωντανοί και δραστήριοι οι φοιτητικοί σύλλογοι κόντρα στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και της ΔΑΠ να τους υπονομεύσει και να τους διαλύσει. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ακόμα ότι στα χρόνια που μεσολάβησαν από τις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές συγκέντρωσαν νέα πείρα και αντανακλαστικά απέναντι στις όμορφες λέξεις με τις οποίες δίνονται διαχρονικά οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Το σύνθημα «Φοιτητές ξανά» ένωνε τη φωνή και τον προβληματισμό μεγάλης μάζας φοιτητών. Ερευνητικά προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ έτρεχαν κανονικά, ενώ η κυβέρνηση απειλούσε με έξωση τους εστιακούς φοιτητές. Γίνονταν διαφημιστικές καμπάνιες για να ζήσουμε το μύθο μας στην Ελλάδα, όπως έλεγαν, αλλά τα πανεπιστήμια παρέμεναν κλειστά, γιατί δεν δίνονταν ούτε ένα ευρώ για προσωπικό καθαριότητας, για αναβάθμιση των υποδομών, του λογοτεχνικού εξοπλισμού. Οι φοιτητές αγωνιούσαν για το πώς θα καλυφθούν τα μορφωτικά κενά που συσσωρεύονταν στα πανεπιστήμια που ήταν κλειστά. Και η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι θα φέρει στο Πανεπιστήμιο ειδικό σώμα αστυνομίας. Δήλωνε την πρόθεσή της να παρέμβει στη δομή και τη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και ενιαίων ψηφοδελτίων. Τα μέλη της ΚΝΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα, δώσαμε τη μάχη τόσο ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο ανοιχτής υπονόμευσης ή καταστολής των αγώνων μας, όσο και στο σχέδιο της Σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να γίνει το φοιτητικό κίνημα χειροκροτητής αλλαγής, χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Να έχει δηλαδή ο αγώνας μας ημερομηνία λήξης τη μέρα των βουλευτικών εκλογών. Αυτό το τελευταίο σχέδιο υπηρέτησαν και υπηρετούν παρά τις όποιες φραστικές διαφοροποιήσεις τους και οι ομάδες των ΕΑ ΚΑΡΕΝ μέσα στα πανεπιστήμια. Αφετηρία της δράσης που αναπτύξαμε, των διεκδικήσεων που θέσαμε,
ήταν η δυνατότητα στο 21ο αιώνα να ικανοποιούνται αναβαθμισμένα οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας. Ήταν η αποκάλυψη ότι οι επιλογές της κάθε αστικής κυβέρνησης είναι εχθρικές, όχι λόγω κάποιας ανικανότητας ή αιμονής, αλλά επειδή αντικειμενικά έχει ταχθεί στο να υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων, να αποτελεί το πολιτικό προσωπικό τους, αυτών και της κυβέρνησης. Αυτή μας η αντίληψη άνοιξε το δρόμο για να ηγούμε στους αγώνες για τα μορφωτικά μας δικαιώματα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων μέσα στο φοιτητικό κίνημα, να παίρνουμε εύστοχες πρωτοβουλίες που αγκαλιάζονταν από χιλιάδες. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με το μεράκι, το πείσμα, την όρεξη και το κουράγιο που διακατέχει την οργάνωσή μας, έδωσαν όθηση και κατεύθυνση στα μέλη της ΚΝΕ, στη σχεδιασμένη δράση των οργανών μεσαιών μας, στο πνεύμα πρωτοβουλίας και αυταπάρνησης σε χιλιάδες νέους και νέες, για να μπορέσουν να γεμίσουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών με τα γαρίφαλα του αγώνα, τα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας. Η ΚΝΕ κατάφερε το συγκεκριμένο ιστορικό για το φοιτητικό κίνημα αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή είναι η νεολαία του ΚΚΕ. Σε μια στιγμή που και τα ίδια τα αστικά επιτελεία ομολογούν τους φόβους τους για το ενδεχόμενο ριζοσπαστικοποίηση της νέας γενιάς, παρόλη την προσπάθεια να γίνει συγκεκριμένη λέξη χυλός, μπόρεσε να εκφράσει το πιο δυναμικό και δραστήριο τμήμα των φοιτητών. Όλων όσο δηλαδή δεν πείθονται από τους νέους ορίζοντες που δήθεν θα ανοίξει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια, ούτε όμως τους αρκεί να περιμένουν μια κυβερνητική εναλλαγή με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κάνει τη ζωή τους δήθεν λίγο λιγότερο κακή. Να επιστρέψει το πανεπιστήμιο σε ένα δήθεν καλύτερο χθες, που τελικά όμως είναι φτιαγμένο από τα ίδια υλικά με το σημερινό. Μπορέσαμε να πούμε μπροστά, παρά τις αδυναμίες μας, για ό,τι ζήτημα απασχολούσε τους φοιτητές. Ακριβώς γιατί είναι υποχρέωσή μας να είμαστε άξιοι αγωνιστές για τα συμφέροντα των πολλών, να μην συμβιβαζόμαστε μπροστά στον αρνητικό συσχετισμό. Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες για τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας, για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, ακριβώς γιατί είχαμε πηξίδα την επιστημονική επεξεργασία του κόμματός μας για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Τη δική μας πρόταση δηλαδή για το Πανεπιστήμιο του αύριο. Πήραμε πολύμορφες πρωτοβουλίες και αποτρέψαμε σχέδια συκοφάντησης και καταστολής του φοιτητικού κινήματος, γιατί έχουμε παρακαταθήκη την πείρα του κόμματός μας και της οργάνωσής μας. Σε μια πορεία δεκαετιών, γιατί δεν μας κρατάει κανείς το χέρι, δεν γινόμαστε εφέσεις στη μέρα σκηνικά. Επιδιώκουμε να καλλιεργούμε τη μαχητική αισιοδοξία, επιλέγοντας τις μορφές πάλης, τη στιγμή που θα γίνει το κάθε τι, που θα εξυπηρετεί την αντοχή, τη διάρκεια και το δυνάμωμα του αγώνα. Αυτή είναι μια εικόνα που παρά τις όποιες επιφυλάξεις την έχουν σχηματίσει χιλιάδες νέοι άνθρωποι που μπορούν ακόμα και να ξεκινούν από μακρύτερη αφετηρία σχετικά με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Το αποτέλεσμα των εκλογών, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, διαμορφώνει ένα νέο συσχετισμό στους φοιτητικούς συλλόγους, που φωτίζει την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα να μετρηθούν το επόμενο διάστημα σημαντικά βήματα στην ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, δηλαδή η μοναδική πανελλαδική συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα και επιτροπών ετών, που συντονίζει τη δράση σε πανελλαδικό επίπεδο απέναντι στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το πλαίσιο πάλης που θέτει επιθετικά τις σύγχρονες διεκδικήσεις για σπουδές και ζωή με δικαιώματα. Τα μέλη της ΚΝΕ έχουμε επίγνωση ότι αναλαμβάνουμε ατομικά και συλλογικά, αναβαθμισμένα και σύνθετα καθήκοντα. Μεγάλη ευθύνη στην αντιπαράθεση με το σύλλογο των αστικών δυνάμεων μέσα στα πανεπιστήμια, που φαίνεται άλλωστε ήδη, λίγες μέρες μετά τις φοιτητικές εκλογές, πως θα αξιοποιήσουν κάθε μέσο για να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους. Σήμερα, στην εποχή του 5G, του Internet of Things, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζούμε και να σπουδάσουμε όπως πραγματικά μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας και των πανεπιστημίων μας. Αυτή η προοπτική, η δυνατότητα, πρέπει να γίνει το καύσιμο για νέους μεγάλες αγώνες, κάτω από την παρέμβαση χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη διαμόρφωση διεκδικήσεων, εύστοχων πλαισίων πάλης σε ακόμα περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους. Η καλύτερη υποδομή που έχει διαμορφωθεί μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στην πάλη για τις σπουδές και τη ζωή που έχει ανάγκη ο κάθε φοιτητής σήμερα. Για να μπορεί να εκφράζεται και να διεκδικεί για ό,τι τον πνίγει, να βάζει τη σφραγίδα της φαρέβανσης των πολλών μέσα σε πολύ σύνθετες και πυκνές εξελίξεις, που στιγματίζονται από την όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, τα μαύρα σύννεφα της νέας οικονομικής κρίσης που μαζεύονται ξανά πάνω από τις καπιταλιστικές οικονομίες. Τώρα, χωρίς να χάνουμε χρόνο, μπαίνουμε μπροστά όλα τα μέλη της ΚΝΕ, οι εκατοντάδες εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, για να οργανωθεί πάλι για να μην περάσει ο νέος νόμος πλαίσιο που κατατέθηκε για άλλη μια φορά μέσα στο καλοκαίρι, για να αποφύγουν τις αντιδράσεις των φοιτητών, ακριβώς επειδή κόβει τους ορίζοντες των φοιτητών για πτυχία με αξία.
Τι άλλο παρά νέο χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα μπορεί να σημαίνει η δημιουργία πτυχίων πολλών ταχυτήτων, διαβατήρια για την ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς. Πτυχία με σκόρπιες και ασύνδετες γνώσεις, χωρίς καμία επαγγελματική αναγνώριση. Προγράμματα σπουδών που θα παρέχουν απλά προσόντα και όχι επαγγελματικά δικαιώματα. Φοιτητές που εισέρχονται στο ίδιο τμήμα και αποφοιτούν με διαφορετικό τίτλο σπουδών. Επαναφορά των ΤΕΗ με διάρκεια 7 εξαμήνων και περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Κυριολεκτικά, με το νέο νόμο πλαίσιο, διαμορφώνεται μια απέραντη αγορά προσόντων, πολυκατηγοριοποιημένων επιπέδων σπουδών, που όχι μόνο δεν θα έχουν σχέση με την ολοκληρωμένη επιστημονική επαγγελματική μόρφωση, αλλά θα δημιουργούν επιπλέον όρους προσανατολισμού των πρακτιακών σπουδών προς τη σύντομη κατάρτιση, με επιπρόσθετη συνέπεια και στην αποδυνάμωση των αυριανών όρων διαπραγμάτευση του μισθού μας. Τι άλλο παρά νέους φραγμούς μπορεί να σημαίνει το νέο χτύπημα στην ήδη πετσοκομμένη φοιτητική μέρημνα. Η εκτείναξη του κόστου σπουδών με νέα αύξηση και γενίκευση των διδάκτρων, με επέκταση των εργολαβιών, νίκια τη εστία, κατάργηση των δωρεών συγγραμμάτων, ενώ οι οικογένειές μας ματώνουν από την ακρίβεια. Η μηδενική αύξηση της χρηματοδότησης για καθηγητές υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό. Το λέμε καθαρά, οι φοιτητές που βλέπουν προσαφαιρέσεις μαθημάτων, ανάλογα με την επάρκεια καθηγητών, ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς, ανάλογα με τις αξιολογήσεις, ανάλογα με το πώς θα στριμωχτούν στην απέτηση για επιχειρηματικότητα, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορούν να περιμένουν από αυτόν τον νόμο. Οι φοιτητές που έχουν ανάγκη να στηριχθούν για την επιλογή τους, να σπουδάζουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο που έχει ή πρέπει να έχει συγκεκριμένη επαγγελματική αποκατάσταση, μόνο σε ελευθερία επιλογών δεν γίνεται να δουν τα πτυχία τους να εντάσσονται σε μια τριτοβάθμια σούπα που θα μετράει τα πτυχία με το κιλό των πιστωτικών μονάδων και θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο το πτυχίο από το επάγγελμα. Άλλωστε, οι ίδιοι που πλασάρουν τη δίθεν ελευθερία επιλογής μαθημάτων είναι αυτοί που διαχρονικά πετσοκόβουν το πρόγραμμα σπουδών, μεταφέροντας μαθήματα στα επιπληρωμή μεταπτυχιακά, οι ίδιοι που αφαιρούν μαθήματα επιλογής λόγω έλλειψης καθηγητών ή επειδή είναι πολύ λίγοι φοιτητές που τα δηλώνουν όπως πολλές φορές έχουμε ακούσει. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η διεκδίκηση για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που έχει περικοπεί κατά 70% την τελευταία δεκαετία, για δωρεάν και ποιοτική φοιτητική μερίδα για όλους τους φοιτητές. Σύντηση, στέγαση, δωρεάν βιβλία και αναλώσιμα μετακινήσεις με εγγραφές, που είναι σήμερα πιο αναγκαία λόγω της τεράστιας ακρίβειας. Για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, με επαρκείς υποδομές, καθηγητές, βιβλία, εργαστήρια, επικυρωποιημένα προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση και ειδίκευση στο αντικείμενό μας. Πρακτική άσκηση ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, στην ευθύνη και εποπτεία του Ιδρύματος, με αποζημίωση στο ύψος του κατώτατου μισθού και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η διεκδίκηση για πτυχίο που θα είναι μοναδική προϋπόθεση για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπουδάζουμε, με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα να κατοχυρώνονται σε αυτό. Τώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα για να μην μπει ποτέ στα ιδρύματά μας η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ούτε τον Ιούλη, ούτε τον Αύγουστο, όπως διαρρέει η κυβέρνηση. Γιατί τελικά το πανεπιστήμιο που χτίζουν χρειάζεται την προστασία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ακριβώς επειδή είναι μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Την περασμένη Παρασκευή, όταν κάτω από τη μαζική και αποφασιστική στάση φοιτητών και εργαζόμενων, για άλλη μια φορά η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας έμεινε στα χαρτιά, αποδείχθηκε και πάλι ότι ο οργανωμένος, ο μαζικός αγώνας, η κοινή πάλι με τα εργατικά σωματεία που στήριξαν τις φοιτητικές κινητοποίησεις, μπορεί να θέσει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και στα κυβερνητικά σχέδια. Αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση τα βρίσκει σκούρα να εφαρμόσει ένα μέτρο που οι φοιτητές έχουν καταδικάσει με κάθε τρόπο. Τώρα λοιπόν πρέπει να δυναμώσει η πάλι, ώστε τα 50 εκατομμύρια να δοθούν για προσλήψεις καθηγητών, για αναβάθμιση των υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού, για δωρεάν συγγράμματα, για νέες εστίες αντί για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. Έχουμε ευκαιρίες που πρέπει να δουλέψουμε αποφασιστικά, ώστε να εκφραστεί ακόμα περισσότερη η συμπόρευση της νεολαίας με το ΚΚΕ. Τώρα είναι η ώρα χιλιάδες νέοι άνθρωποι να οργανωθούν στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Γιατί τελικά αυτό είναι που φωτίζει και το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Την ανάγκη να δυναμώσει τώρα και παντού, σε κάθε έτος, τμήμα και ίδρυμα, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Ως όρος για την ανάπτυξη νέων αγώνων. Για να δυναμώσει η αντοχή, το πείσμα, η αισιοδοξία, η γραμμή ρήξης και ανατροπής που συγκρούεται με το συμβασμό που καλλιεργεί το σύστημα, με το σύνολο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων που διαχρονικά υπηρετούν τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Εμπρός λοιπόν, για ΚΝΕ, γερή και μαζική. Ευχαριστώ πολύ.